Φίλες και φίλοι του Αρχιπέλαγος, στα πλαίσια του αφιερώματος που πραγματοποιούμε στο επιβατικό οχηματαγωγό Άγιος Γεώργιος της Venturi Sea Lines, θα μας κάνει την τιμή να μας μιλήσει εκ μέρους της ομάδας του μηχανοστασίου ο πρωτοδεύτερος μηχανικός Μαστροευάγγελος Λαζαρόπουλος. Μαστρο Βαγγέλη, σας ευχαριστούμε πολύ που θα μιλήσετε για το Αρχιπέλαγος. Θα κάνουμε και την πρώτη ερώτηση. Από πού κατάγεστε, πότε γεννηθήκατε? Είμαι από την Παλιά Κοκκινιά. Έχω γεννηθεί το 1977 στην Αθήνα. Είχατε κάποια σχέση με το πώς αποφασίζατε να επιλέξετε αυτό το επάγγελμα? Υπήρχε κάποια παράδοση οικογενειακή? Και ο μπαμπάς μου ήταν πρώτος μηχανικός και έχουμε ναυτική παράδοση και θείοι και παππούδες είχαμε σχέση με τη θάλασσα. Υπήρχε παράδοση και είστε συνεχιστής, ας πούμε, της οικογενειακής σε αυτό το θέμα. Ναι, ναι. Και ποια σχολή τελειώσατε? Έχω τελειώσει την ΑΕΝΑΣ Προπύργου. Το 1997 μπήκα και αποφύτησα το 2001. Μετά έκανα αμέσως μια πρακτική σαν τρίτος στο Aegean Star. Μετά έφυγα σαν να κάνω τη θητεία μου και από το 2004 που ο κύριος Βεντούρης αγόρασε το καράβι, από τις 10 Μαΐου του 2004 είμαι εδώ στο Άγιος Γεωργίος. Σχεδόν 10 χρόνια δηλαδή στο βαπόρι, οπότε... Από τρίτος μέχρι και τώρα. Ξέρετε, απ' έξω και ανακατωτά έτσι. Πριν τη σχολή υπήρχε επαφή με το θαλασσινό στοιχείο? Ταξιδεύω από το 1995. Δηλαδή και πριν τη σχολή, ως μαθητευόμενος, ως δόκιμος άνευ πτυχίου. Και επιβατικά μετά. Πλοία. Ναι, πάντα επιβατικά. Για πείτε ονόματα έτσι, γιατί είναι παλιές εποχές. Κάθε και δεν πείσε ωραία πλοία. Ξεκίνησα με το παλιό Γεωργίος Εξπρές. Φίλος, Καλύτερη αρχή. μετά μετάθεση στο Παναγία Τίνου 2, έκατσα περίπου ένα χρόνο. Μετά σε ένα ρορό, το οποίο κάναμε Πειραιά Ιταλία, το Marino Kappa. Πειραιά Ιταλία. Και ίδια... πώς πήγαινατε, μέσω ισθμού κορίδου ή από κάπου? Μέσω ισθμού. Μέσω ισθμού. Τέσσερις μήνες έκατσα εκεί. Μετά τα δύο πρακτικά όταν ήμουνα στη σχολή, το πρώτο πρακτικό το έκανα στο Express Σαντορίνη. Το μετέπειτα πάλι στο Γεώργιος Express, τότε κάναμε τα ενδοκυκλαδίτικα, την άγωνη. Για δύο δίμηνα έκανα στο Γεώργιος 2 του Αργός Αρανικού, το σημερινό Άρτεμις, στο Απόλλων Ελλάς. Και μετά, όπως σας είπα, αφού τελείωσα τη σχολή. Για τα χρόνια εκείνα είναι ωραία καράβια, τα καλύτερα που θα μπορούσατε να πετύχετε. Ναι, ναι, ναι. Και σχολεία, κυρίως στο Γεωργίου Εξπρές ήταν σχολείο, ό,τι πιο απλό. Και... μπαταριστές μηχανές δύσκολες, ξεκινήσατε από τα δύσκολα. Και όχι μόνο ότι είχε μπαταριστές μηχανές, ήταν και τα δίχτυά του. Το όλο βαπόρι ήταν ένα σχολείο. Δηλαδή αυτά που έμαθα μετά στη σχολή τα είχα δει στην πράξη. Το Γεώργιος Εξπρές ήταν ένα βαπόρι που ήταν σχολείο, έπρεπε να μείνει για να εκπαιδεύει τους αυριανούς μηχανικούς. Έχουμε όλοι τις καλύτερες αναμνήσεις από αυτό το βαπόρι. Κανείς δεν έχει βρεθεί να πει αρνητικά σχόλια. Είναι από τα καλύτερα βαπόρια που πέρασαν ποτέ από τα ελληνικά νερά. Και αν το έχει δουλέψει και στην καρδιά του, στη μηχανή, θα έβλεψε την ποιότητα κατασκευής, όντως ήταν πολύ καλό βαπόρι. Δηλαδή τα υλικά δεν ήταν δεύτερες ή τρίτες χυτεύσεις υλικά σιδερένια, έχει το σίδηρο, αλλά ήταν μπακυρένια, ήταν σχολείο, ήταν πολύ καλό βαπόρι. Να αποδίδουμε και τα εύσημα στην οικογένεια Βεντούρη, στον Κάπτεν Κωνσταντίνο Βεντούρη, που είχε κάνει τέτοιες επιλογές, τέτοια φοβερά βαπόρια. Γεώργιος Εξπρές και Μπάρι Εξπρές, τα δύο αδελφά. Πιστεύω όλη η οικογένεια έχει πάρει από αυτά τα καράβια και προτιμούν τα ευρωπαϊκά. Είμαι της Ευρωπαϊκής Σχολής εγώ και πιστεύω ότι είναι βαπόρια για την Ελλάδα, είναι βαπόρια για να ταξιδεύουν, είναι βαπόρια για το μηχανικό. Να μιλήσουμε για αυτό εδώ το βαπόρι, γιατί και αυτό εδώ έχει φτιάξει μια ιστορία τόσα χρόνια στην Ελλάδα και έχει γίνει θρύλος, εξελίσσεται σε έναν μεγάλο θρύλο. Πείτε μας για αυτό το βαπόρι όσον αφορά τον τομέα τον δικό σας.
Το βαπόρι αυτό είναι κατασκευής του 1972. Φοράει για κύριες μηχανές δύο Pilstick PS2 με διάμετρο εμβόλιο 400 χιλιοστά. Ονομαστικές τροφές έχει 445 και αποδίδει σε αυτές τις τροφές 7.500 άλογα, περίπου κάθε μία. Όπως σας ανέφερα, φοράει δύο τέτοιες μηχανές, 16 κύλινδροι κάθε μία, σε διάταξη V. Η κάθε μηχανή φέρει δικό της μειωτήρα και ρίχνει τις τροφές περίπου 260 στον άξονα. Μετά φοράει τρεις ηλεκτρομηχανές. Οι δύο είναι Allen, ο τύπος τους είναι 6BC 9.5 inches. Είναι αυτές που φοράγε από κατασκευή στο καράβι. 750 στροφές η μηχανή και αποδίδουν 565 kW. Η τρίτη ηλεκτρομηχανή έχει γίνει μια αλλαγή, έχουμε βάλει μια βάρτσιλα το 2008. Πολύ καλή μηχανή. Το μοντέλο της είναι η Vasa XR22. 1075 άλογα, 975 kW μπορεί να σηκώσει και μπορώ να πω ότι είναι η καρδιά του πλοίου. Πολύ καλή μηχανή. Τα κάνει όλα. Ναι, δηλαδή και μόνη της μπορεί να σηκώσει όλες τις καταναλώσεις, τις ανάγκες δηλαδή του καραβιού και στο ένπλο. Και το παπελάκι που διαθέτει το βαπόρι με ποια είναι συνδεδεμένο, με ποια ηλεκτρομηχανή? Πρέπει να δουλεύουν και οι τρεις. Ναι, είναι λόγω ασφαλιστικής διάταξης. Είναι ισχύς 1000 αμπέρ. Γι' αυτό το καράβι είναι πολύ καλό προπελάκι. Είναι ικανοποιητικό η απόδοσή του. Φαντάζομαι σε αυτό με βοήθησε και η αντικατάσταση της τρίτης ηλεκτρομηχανής με μια πιο ισχυρή. Όχι, δεν παίζει ρόλο, είναι βάση κατασκευής. Απλώς τώρα είναι ότι δουλεύουν πιο άνετα οι υπόλοιπες δύο ηλεκτρομηχανές λόγω της τρίτης, της ύπαρξης της τρίτης μεγαλύτερης. Να πούμε ξανά λίγο τη δύναμη του στο bow thruster. 1000 αμπέρ κατανάλωση έχει. Και έχει δύο τιμόνια το σκάφος με pitch. Τα τιμόνια. Οι προπέλες. Ναι. Οι έλικες είναι μία σε κάθε άξονα μεταβλητού βήματος. 4 πτερίγια η κάθε έλικα. Τι άλλο? Επίσης το βαπόρι φοράει stabilizer, φέρει stabilizer της AEGE, κατά κύριο λόγο είναι η εταιρεία κατασκευής. Αυτά στο περίπου. Και είναι μια καλή ταχύτητα. Γενικά οι μηχανές έχουν ένα καλό δρόμο στο βαπόρι. Είναι και το βαπόρι αεροδυναμικό από τη φύση του, από το σχέδιό του. Στα sea trials δίνει 20,5. Μια χαρά ταχύτητα και σε αυτές τις εποχές που ζούμε οι καταναλώσεις πρέπει να είναι πολύ ικανοποιητικές. Τώρα λόγω της οικονομικής κρίσης, εγώ πιστεύω ότι τα καλύτερα βαπόρια είναι αυτά. Όταν τώρα σου καίει 1000 κιλά την ώρα, όταν έχεις κατανάλωση 1000 κιλά την ώρα σε fuel, σε κύριες μηχανές, πιστεύω κανένα άλλο βαπόρι πιο καινούριο να έχει τέτοια κατανάλωση. Τα 1000 κιλά για ποια ταχύτητα περίπου? Για 17-17,2. Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε πολύ, Μάστρο Βαγγέλη. Να σας ευχηθούμε καλά ταξίδια, να έχετε πάντα υπέροχες θάλασσες και μια λαμπρή καριέρα. Και με το καλό και πρώτος να ευχηθούμε και γρήγορα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ εύχομαι ό,τι καλύτερο στο Αρχιπέλαγος. Πάντα να έρχεται να μας επισκέφτεται. Καλά ταξίδια κι εσείς μαζί μας. Και χαρικά για την γνωριμία και εύχομαι να σας ξαναδώ. Και εμείς χαρήκαμε. Να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.